Από αυτή την εβδομάδα η θερινή κινηματογράφη είναι ανοιχτή. Για όσους όμως επιλέγετε να παρακολουθήσετε ταινίες από τη μικρή σας οθόνη, έχουμε να σας προτείνουμε μερικές από τις καλύτερες. Σας προτείνουμε τρεις υπέροχες επιλογές ταινιών μυθοπλασίας. Την 1η Ιουνίου σε πρώτη τηλεοπτική προβολή το υποψήφιο για 3 Όσκαρ «Εγώ η Τόνια», η βιογραφία της πρωταθλήτριας καλλιτεχνικού πατινάζ Τόνια Χάρτινγκ, που η ανταγωνιστικότητά της έβαλε την καριέρα της σε μπελάδες. Συναντήσαμε τον Σεμπάστιαν Σταν στο Φεστιβάλ του Τορόντο λίγο μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων της ταινίας «Monday» στην Ελλάδα. It's like a privilege. I love coming to this town. I mean, I love being a part of this festival. I have a soft spot in my heart with it. Back to the Martian like a few years ago. But last year was a great experience. I love that team of people. I love the movie. I was very proud of it. Η ταινία «Τα παράπονα στο Δήμαρχο» που προβάλλονται ξανά στις 4 Ιουνίου επιβεβαιώνει μέσα από την πολιτική και τη μικροπολιτική ότι οι Έλληνες και οι Ιταλοί είμαστε «una faccia, una razza». Στις 5 Ιουνίου, η αποφύτηση του Κριστιάν Μουνγκίου, σκηνοθέτη της βραβευμένης με Όσκαρ ταινίας 4 μήνες, 3 εβδομάδες και 2 μέρες, περιγράφει τη ζωή ενός επαρχιακού γιατρού που θα προβεί σε παράνομες διαδικασίες για να βοηθήσει την κόρη του να αποφυτίσει και να κάνει σπουδές στο εξωτερικό. Ο σκηνοθέτης μας μίλησε για την ταινία του στο Φεστιβάλ του Μακάο. I thought that it's important to make a film now in a period in which we all fear that I don't know, the world is going to be a bit nasty 50 years from now for our children. To speak about how important it is for parents and school, first of all, to be honest. To be honest and to encourage these people to judge with their own minds and in a setup which, I don't know, reconsiders ethics and morality. I wasn't surprised that I got the audience to watch because the films were very, very well received always in Greece. Maybe because I have a Greek grandmother, I don't know. They were saying some curses, which I tried later on to check with Greek people, but apparently there were the curses that they were using in the 30s, and they didn't have much sense today. Old-fashioned. Yes. They were saying Εγώ η Τόνια, τα παράπονα στο Δήμαρχο, η αποφύτηση. Τρεις ταινίες που θα δούμε την 1η εβδομάδα Ιουνίου από τη συχνότητα της ΕΡΤ.